τελευταίο, όχι πρώτο τελευταίο βιντεάκι, συγγνώμη, είναι το το Kyrie 7 και το Zoom Freak 2, τα οποία είναι αυτά. Έτσι, λοιπόν, μπαμ μπαμ, μέγεθος, μισό πάνω στο Kyrie, γνώμη δική μου πάντα, εκτός αν έχεις στενό πόδι, οπότε πας κανονικό. Και το κανονικό μέγεθος εδώ, στο Zoom Freak 2. Υλικά, Zoom Freak 2 ανώτερο, πολύ, κατά τη γνώμη μου. Kyrie, αυτό που θέλεις. Δηλαδή, ναι μεν φαίνεται σαν να μην έχει καλά, αλλά τελικά είναι μια χαρά και καλύτερα και από ό,τι νομίζεις. Πιο γερά και ανθεκτικά φαίνονται το Zoom Freak. Τα υπόλοιπα πρέπει να παίξεις και να παίξεις καιρό. Και επειδή κανένας μας δεν παίζει καιρό, μη πολύ τρελαίνεστε με αυτά που ακούτε. Λοιπόν, η εφαρμογή του Zoom Freak είναι καλύτερο, διότι είναι στο κανονικό μέγεθος. Το Kyrie, ναι μεν κάθεται σωστά, ok, όλα καλά, μιας και ήταν στενό το κανονικό, ενώ στο συν μισό είναι το κανονικό σου πια, όπως είναι το κανονικό, αλλά επειδή μεγαλώνει και το μέγεθος του παπουτσιού και τα εξογκώματα και τα γύρω-γύρω του, τα, έτσι όπως είναι ο σχεδιασμός, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό, αυτή η αίσθηση που σου δίνει. Ενώ γενικά είναι τέλειο. Δηλαδή το μπροστά, άμα ήταν λίγο πιο κοντό, ας πούμε, θα μ' άρεσε. Άμα ήταν στο ύψος του, στο μήκος του Freak 2. Αλλά κάτι ξέρουνε, γι' αυτό αναγκάζονται να αυξήσουν ή να μειώσουν. Να μου πεις, είναι πάλι εύκολο να κάνουν το ένα και το καλό. Σιγά το δύσκολο. Γι' αυτό σας λέω, η λύση είναι μία, να μην αγοράσουμε τίποτα για τουλάχιστον 5 χρόνια. Και θα δούμε μετά, θα τα φτιάχνουν όπως θέλουμε ή όχι. Τώρα, οι φτέρνες είναι αυτές, τα σχέδια τους έτσι, τα από μέσα είναι έτσι. Όλα είναι φυσιολογικά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η αίσθηση από μέσα είναι στο αντεντοκούμπο, είναι πιο, πολύ πιο ασφαλέστερη και σου δίνει και μια αίσθηση καλύτερης ποιότητας. Το Kyrie δεν σου δίνει την αίσθηση της καλής ποιότητας, αλλά σου δίνει την αίσθηση της υπερκίνησης, της ελαφρότητας. Σου δείχνει ότι είναι full μπασκετικό. Γι' αυτό δηλαδή μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι είναι φθενιάρικο και κακό κατασκευασμένο, καμία σχέση, άμα παίξετε θα το καταλάβετε. Εντάξει, οι εξωτερικές όλες είναι αυτές. Καλύτερη είναι το αντιτοκούμπο, πιο ανθεκτική. Εισάξει για εξωτερικά γήπεδα. Για εσωτερικά εκεί είναι ακριβώς το ίδιο και οι δύο. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου, για να μιλάμε και μαλακίες. Αντικρατασμική προστασία, εδώ είναι φάιλον με zoom μπροστά και εδώ είναι φάιλον με zoom turbo μπροστά. Τώρα εδώ τι να σας πω, και εδώ ισοπαλία από μένα, διότι εμένα μου αρέσει το φάιλον, το έχω ξαναδηλώσει. Έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι πιο μαλακό στο zoom Freak 2, αλλά το zoom turbo είναι ανώτερο από το zoom εδώ, το zoom turbo εδώ, οπότε τώρα είναι καθαρά στη γνώμη. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή δεν μπορώ αυτά να τα ξεχωρίσω, τα κρατάω και τα δύο και τελείωσε το θέμα. Γιατί νιώθω μια χαρά και με τα δύο. Και στο πάτημα και στην αντικρατασμική και στο traction. Έτσι. Το μόνο που με χαλάει είναι η εφαρμογή. Που χάνει το Kyrie. Αλλά δεν χάνει επειδή φταίει αυτό. Χάνει επειδή οι συσχεδιαστές ξέρετε τι κάνουν. Να μην πω τη λέξη. Τώρα από εκεί και πέρα, με γεια σας, με χαρά σας το τι θα διαλέξετε, και τα δυο πέφτουν και θα πέφτουν και θα πέσουν και τα υπόλοιπα χρωματάκια σιγά σιγά. Εδώ πέρα θα βγει το 3, είναι ήδη σχεδιασμένο. Εδώ δεν βλέπουμε στον ορίζοντα το Kyrie 8 ακόμα. Ευχή όλων μας επιτέλους να επανέλθουν τα μεγέθη όπως ήταν στο Kyrie 4. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Χαίρετε.